Παιδιά, στο μπάρι έχουμε έρθει. Το Γίγαντα, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τον λέω Γίγαντα και θα τον δείτε μετά, ότι έχω δίκιο. Ένα πλάνο πίσω από τα κουμάσια και θα πάμε τώρα και στο χώρο τον κανονικό. Και εκεί θα κάνουμε και την αναμετάδοση. Να το, στο βάθος είναι και ο Πάρης, ο Γίγαντας. Και προεδράρα εδώ του συλλόγου. Οπότε θα το κάνω από εδώ το ξεκίνημά μου, λοιπόν, τον πρόλογο. Τις 18 λοιπόν του Δεκέμβρη το 2022 στη γιορτή της Θεσσαλονίκης. Έχουμε έρθει στο Γίγαντα τον Πάρη. Το βλέπουμε εδώ ένα πλάνο. Αυτός είναι μπροστά από τον πρόεδρο. Παναγιώτη, αυτός είναι ο εκπαιδευτής. Αυτός είναι, είπα, ο Γίγαντας ο Πάρης. Αυτός είναι το μέλλον του συλλόγου. Έγινε, έγινε. Το είπε και ο ίδιος ο πρόεδρος. Οπότε ό,τι πει ο πρόεδρος αυτό είναι. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν. Εντάξει, Πάρη, πήγαινε προς τα κάτω και θα έρθω κι εγώ. Λοιπόν. Που είχαμε μείνει, ναι. Ο καιρός εδώ είναι κακός. Πάντα εδώ φυσάει. Πάντα δηλαδή, όσο και να φυσάει κάτω, εδώ έχουμε δύο μποφόρ παραπάνω. Γιατί είμαστε εδώ στη ράχη του βουνού αυτού που βλέπετε. Γατζωμένη στη ράχη αυτού του βουνού. Έξω από την πόλη της Θεσσαλονίκης, σε ένα χωριό που λέγεται Ενιοχωρούδα. Μάλλον το λέω και λίγο λάθος, κάπως έτσι όμως, ναι. Πάμε λοιπόν να λάβουμε θέση από πιο χαμηλά. Καλαράκι μας, δεν μπορείς να πάρει μια δύο ώρη να πούμε να δει να ακουστάρει λίγο τα περιστεράκια. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν βλέπουμε και τους κολλητούς αναχωρούν για να κάνει ο Γίγαντας ο Πάρης στο χαβά του. Πάμε και εμείς θα πάμε προς τα κάτω, ανάποδα. Θα δω, μπορεί να κάτσω και εδώ πάνω. Γίγαντα Πάρη, πάμε! Πήρε και το μήνυμά μου. Α, είναι σπίρτο. Σπίρτο. Σπίρτο αναμένο. Σπίρτο αναμένο Πάρης. Πραγματικά, παιδιά, κοιτάξτε. Τι ωραία κίνηση έκανε. Και πλάτες γυρίσανε και πάνε μέσα. Από τι έγινε. Κάτι έγινε και. Περδικάρης. Που έκανε ένα ρίγμα με εκεί ο Περδικιάρης. Τα πάτησε, τα έχει πατήσει τώρα βοριάς μέσα. Όχι κάτω, μέσα τα στέλνει. Πόσα βίντεο το έχω τραβήξει και τα έχει πάει εκεί μέσα άπειρα. Και αυτά τώρα θα φτάσουν μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Όσο μπορώ να τα ακολουθήσω, παιδιά, θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν. Τώρα εδώ για να δούμε στις κόντρες. Έχει ένα πεντάρι το λιγότερο. Πέντε μποφόρ αέρα το λιγότερο εδώ. Μέχρι στιγμής εδώ και στο φίλο μας το Συρματά κάτω, το Μίλτο, λόγω τοποθεσίας έχει πάρα πολύ αέρα, ναι. Εδώ είμαστε πάνω στη ράχη ενός βουνού. Εκεί έχει πολύ μεγάλο άνοιγμα και τα πιάνει και τα δύο μέρη εδώ ο Βαρδάρης. Κατά συνέπεια δεν μπορούμε να δούμε την τέχνη, την τεχνική των φτερών. Κάτσε να μαζευτώ πίσω να δείτε που είναι. Εσά εκεί πήγανε. Θα τολμήσω να ξαναπάω. Εκεί κάπου είναι. Εκεί. Να τα ταύρα. Τα βρήκα. Τα πουλάκια. Τα πουλάκια του Παράκη. Κοιτάξτε που έχουν πάει. Τώρα πραγματικά ο κόσμος δεν τα βλέπει, αλήθεια σας λέω. Τους έκανε ένα χτύπημα ο αέρας και τα έχει φτάσει, είπα, στη Θεσσαλονίκη. Εκεί πετάνε τώρα. Ο Βαρδάρης θα πει εκεί στο Βαρδάρι. Πόπο κόντρες, κοιτάξτε κόντρες, ε. Τώρα εδώ σήμερα θα δούμε τη δύναμη των περιστεριών αυτών. Το μυαλό και τις αντοχές τους. Θα έχουμε πάντα στην επιστροφή, ναι. Και με τέρμα ζουμ. Όταν αρχίσω και σηκώνω τα χέρια μου ψηλά, σημαίνει ότι ήρθαν από πάνω. Δεν τολμάω να τα αφήσω τώρα για κανένα λόγο. Να έχουμε πλάνα. Αλλά αισθάνομαι ότι σιγά σιγά φτάνουν, γιατί αρχίζω και ανεβάζω την κάμερά μου προς τα πάνω και σε κάποια φάση θα πετάνε από πάνω μας. Εκεί πιστεύω θα σταματήσουνε και θα δούμε και πιο ωραία φτερά. Συνήθως έτσι γίνεται. Αυτά που παρασύρει ο καιρός, όταν φτούν από πάνω,
γιατί δεν έχει άλλο να σταματάνε και εκεί είναι ακίνητα. Τώρα έρχονται συνέχεια, ναι, τώρα σηκώνω τη μηχανή. Αυτός τώρα έχει έρθει σχεδόν από πάνω μας. Κάτσε να αφήσω λίγο, έτσι, να, κι άλλο ένα. Αυτό είναι λίγο πιο χαμηλά. Αυτό το βρήκαμε στο δρόμο. Τα άλλα είναι, πάω, καρφίτσες. Και κοιτάξτε τώρα, άμα πάω κοντά εκεί πάνω. Αυτό που σας είπα πριν. Εκεί σταματάνε πια. Μπράβο, μπράβο, ωραίος χαβάς. Σε πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες. Τώρα θα κατεβάσω και το zoom. Ναι, δεν φαίνεται τίποτα. Για πάμε τώρα και στα άλλα. Εδώ έχουμε λίγο πιο χαμηλά. Αυτά εδώ. Δηλαδή από το σβήσιμο, έτσι, βγαλμένα είναι και αυτά. Εδώ θα δούμε τώρα και τα φτερά τους, ναι. Ήρθαν τα πουλιά όλα από πάνω. Όλοι αυτοί... Ας τα ρίξει, ναι. Το κάνανε το πρόγραμμά τους, τα πουλιά. Κάτσε να κατέβω γρήγορα κάτω. Μπράβο ρε παράκο. Να δούμε τώρα και το πεσιό. Κάποιοι έχουν ξεκινήσει, κοσκινάνε και έρχονται. Τα πιο κοντινά είναι αυτά. Και τώρα έρχονται και τα πολύ πολύ ψηλά. Πραγματικά του άξιζε. Το πιτσιρικά ήταν φανταστικός. Μπράβο. Για να δούμε λοιπόν τα λιοντάρια του Παρί. Έχουμε και ομορφιές εδώ τώρα. Θα δείτε και ωραία. Έχουμε και γούστα ωραία. Ωραία μεράκια. Κοιτάξτε κάτι ωραίο τζινίδες, ε. Είναι καλός παιδιά. Και στα γούστα του, στα σκαριά δηλαδή. Έκανε έναν υπέροχο χαβά σε πολύ πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες. Και όπως είπα και πριν, ήταν και από τους άτυχους της ημέρας. Δηλαδή μέχρι στιγμής δύο ήταν πολύ άτυχοι. Θα το πω ακόμα μια φορά, ο Πάρης εδώ που είχε πολύ αέρα και ο Μίλτος. Πέταξε τρίτος. Αυτοί δύο μέχρι στιγμής ήταν οι άτυχοι. Λοιπόν, αλλά έκανε ένα χαβά φανταστικό. Τα πουλιά ξαφανιστήκαν, έρθαν όλα από πάνω. Το πεσό του ήταν καταπληκτικό. Είδατε, πέφταν όλα. Όλα, δεν υπήρχε περιστέρι να μείνει. Όλα, όλα με το που τους έδειξε. Γέμισε το κουμάσι περιστέρια. Μπράβο του, συγχαρητήρια. Πρέπει να υπάρχουν αυτές οι ηλικίες περιστεράδων. Γιατί σίγουρα θα είναι συνέχεια. Εμείς τελειώνουμε. Πρέπει να υπάρχουν πίσω ακόλουθοι. Και να έχουν μάθει και τα γράμματα σωστά όπως πρέπει να τα μάθουν. Και μέχρι στιγμής νομίζω ότι οι πιτσιρικάδες πανελλαδικώς μας βάζουν γυαλιά. Σε πολλά σημεία. Πραγματικά σε πολλά σημεία. Και ένας από αυτούς είναι και ο φίλος μας ο Πάρης. Εδώ που ανήκει στο σύλλογο της Θεσσαλονίκης. Είναι το νεότερο μέλος. Θα μας μιλήσει και αυτός τον Πάρη
Θα σας το πω παραδοσιακά, το τραβάω από πετσιρίκια, από μωρό στην κυριολεξία. Έχω βίντεο του από μικρά, μικρό που ήταν. Και τώρα έχει φτάσει και γύρω στα 15-16, θα μας πει και ο ίδιος. Να τον ακούω, γεια σου ρε Πάρη, γεια σου ρε μεγάλε γίγαντα. Λοιπόν Πάρη μου, άκου να σου πω κάτι. Καταρχήν παίζουν πόσο χρόνο είσαι τώρα. 13. Α, 13, ωραία, και εγώ νόμιζα ότι ήσουν 15 ρε, 16 ρε. Πού κάνα λάθος, είναι πιο μικρός ακόμα. Έχεις υπόψη σου και το αναγνωρίζεις ότι σε τραβά από μικρό παιδάκι, έτσι. Ναι. Θυμάσαι, είσαι ένα μικρούς, πόσο ήσουν. Από 5 χρονών. Από 5 χρονών. Ναι. Πού και εγώ νόμιζα ότι ήσουν 7 ρε. Από 5, ωραία θηρίο. Και κάθε χρόνο σχεδόν έχουμε το βιντεάκι σου. Ναι. Κατά συνέπεια, όταν θα μεγαλώσεις, ξέρεις, θα έχεις ένα άλμπουμ και θα λες πως ήμουνα 5, 6, 7, 8, θα σε έχω βίντεο σε όλα τα χρόνια. Λοιπόν, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Πάμε τώρα στο περιστεριακό. Έκανες ένα χαβαδάκι, πολύ ωραίο. Ήσουν βέβαια και εσύ άτυχος, σαν το φίλο μας το Μίλτο. Δεν ξέρω, τον είδες το Μίλτο έτσι στην αρχή. Όχι, εγώ δεν ήρθα, μόνο εδώ. Α, δεν ήρθες. Αν νόμιζα ότι ήσουν σε όλο το γύρω-γύρω. Δεν πειράζει. Ο Μίλτος, λοιπόν, να ξέρεις, πέταξε τρίτος. Και ήταν και αυτός άτυχος. Είχε σαν και σε ένα αέρα, πολύ. Ναι. Εσύ τώρα είσαι και εδώ ψηλά στη ράχη του βουνού. Λογικό είναι να έχεις αέρα. Παρ' όλα αυτά, έκανες ένα πολύ δυνατό χαβά. Τα περιστέρια πήγανε στη Θεσσαλονίκη, πετάγανε μέσα. Τα έχω πιάσει με την κάμερα. Ήρθαν από πάνω, τους έδειξες, γκρεμίσανε, ήρθανε μαλλιοκούβαρα. Μπράβο σου. Έτσι, και να βάζεις γυαλιά στους μεγαλύτερους. Έτσι. Και θα είσαι, κοιτά, θα είσαι σωστός. Θα αγαπάς πάντα τα δικά σου τα περιστέρια. Αυτά που έχεις κοιτάξει εσύ. Τα ξένα θα τα δίνεις. Ποτέ δεν θα κρατάς ξένο. Και να μην έχει ποτέ αξία για σένα το ξένο το περιστέρι. Μπράβο. Λοιπόν, γιατί είτε το θέλουμε είτε όχι, εσείς είσαστε και οι συνεχιστές του χόμπι. Είσαι το πιο μικρό μέλος του συλλόγου. Έτσι. Λοιπόν, αυτά είχα να σου πω εγώ και πες και εσύ δύο λογάκια έτσι στον κόσμο. Παραγιώτη, αυτή την παιδάκια την αφιερώνω στον ονό μου τον Λάζο, που δυστυχώς δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας λόγω δουλειάς. Ναι, γιατί δούλευε, ναι, μου το είπε. Ναι. Ναι. Ευχαριστώ τον κόσμο που ήρθε και μας τίμησε και υγεία σε όλο τον κόσμο. Έγινε. Και εσύ να είσαι καλά, ναι, του χρόνου που θα είσαι, πόσο θα είσαι, 14, ε! 14. Θα είσαι εδώ και 14, ρε μπαγάσα, τι θα κάνεις. Εντάξει. Έγινε. Και να παρακαλάμε και το Θεούλη να μας κάνει ένα καλύτερο καιρό, να ευχαριστηθούμε πραγματικά την ομαδάρα σου. Λοιπόν, γεια σου και από μένα και να είσαι πάντα καλά, γερός και υγιής.